Το σχέδιο να επιδοτήσει θερμάστρες για τους εξωτερικούς χώρους καπνιζόντων σε καφετέριες και μπαρ επεξεργάζεται η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Είναι θετικό, αλλά επειδή πολλές φορές ακούμε πολλά πράγματα, θα ήθελα πραγματικά να είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Δηλαδή να μπορώ και εγώ να έχω το δικαίωμα επιδότησης να πάρω μια σόμπα, γιατί είναι ένα συνέξοδο στην επιχείρησή μου. Επίσημη πρεμιέρα της πλήρους εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας έχει οριστεί η 19η Νοεμβρίου. Από τότε και μετά θα αρχίσει η επιβολή των προστήμων. Βέβαια, ελέγχοι γίνονται και τώρα, όμως οι ελεγκτές έχουν μείνει στο επίπεδο των συστάσεων. Κάθε τι που μπορεί να βοηθήσει τα καταστήματα να λειτουργήσουν χωρίς απώλειες πελατών είναι θετικό. Και είμαστε μαζί τους, εννοείται. Τώρα από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί. Από πέρσι που εμείς το μέτρο αυτό το τηρούμε, έχουμε προβληματιστεί και έχουμε βρει κάποιους τρόπους αντιμετώπισης. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση από εμάς περισσότερη. Οπότε αν γίνει κάτι τέτοιο είναι θετικό. Το σχέδιο με τις σόμπες έχει εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ σε ό,τι αφορά στους ελέγχους από αστυνομικούς που ως γνωστόν υπάρχουν αντιδράσεις, ο κύριος Κικίλιας ανέφερε ότι θα δοθούν κίνητρα. Δηλαδή, τα χρήματα που θα εισπράττονται από τα πρόστιμα θα δίδονται για την αγορά εξοπλισμού των αστυνομικών. Νομίζω ότι κάποιοι έλεγχοι γίνονται. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι πιο αυξημένοι και πιστεύω πως το χειμώνα θα έχουμε και γεγονότα. Ναι, και στα μπουζούκια και στα κλαμπ και σε όλα αυτά που είναι κλειστός ο χώρος. Εκεί θα έχουμε γεγονότα. Πρέπει να εφαρμοστεί. Σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζεται. Σε κλειστό χώρο είναι το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα, το οποίο είναι ύποπτο για καρκίνους του πνεύμονα. Επομένως πρέπει πρώτον η υγεία. Είπαν όμως ότι και σε εξωτερικό χώρο θα βάλουν σόμπες ώστε και εκεί να απαγορευτεί. Δεν γίνεται εγώ ας πούμε να αναπνέω τον καπνό του καπνιστή. Μου λέει ο καπνιστής, μα έχω δικαίωμα να καπνίζω. Και εγώ δεν έχω δικαίωμα για την υγεία μου να μην αναπνέω τον καπνό το δικό σου. Μέχρι τώρα νομίζω ότι εφαρμόζεται μερικά. Ας ελπίσουμε με το νέο νόμο, γιατί γίνανε κάτι αλλαγές, να εφαρμοστεί ολικά όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει και εναλλακτική λύση, να δημιουργηθεί αίθουσα καπνιστών και μη καπνιστών. Μιλάμε για το χειμώνα, έτσι. Ναι, υπάρχει αυτή η εναλλακτική λύση. Συγκεκριμένα ανέφερε ο Υπουργός ότι τα χρήματα που θα λαμβάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τους ελέγχους για το κάπνισμα θα προορίζονται για αγορά νέων γυλαίκων και αλεξίσφαιρων, νέων στολών και εξυγχρονισμό των συστημάτων τους.